Από πλευρά πολέμου υπάρχει κάποιο νέο, γιατί η γενική αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κολλήσει. Ένας ακόμα υψηλότατος στρατιωτικός αξιωματούχος φαίνεται να έχει χάσει τη ζωή του. Μεγάλες απώλειες και δεν βλέπουμε, φαίνεται πια και στο πεδίο, ουσιαστική πρόοδο, Νίκο, στον πόλεμο από την πλευρά των Ρώσων. Είναι Παρασκευή σήμερα, θα γυρίσει στην εκπομπή σου τη Δευτέρα και μέχρι τότε θα έχουν γίνει ανεπίκαιρα, θα έλεγα, μία σωρία από βίντεο τα οποία υπάρχουν και θα φανούν και τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα και αύριο μεθαύριο, από εκατοντάδες αυτοκίνητα από τη Μαριούπολη που βγαίνουν έξω, μια πόλη η οποία πραγματικά είναι κατεστραμμένη, γιατί εκεί ήταν το στρατηγείο του Αζόφ. Άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε, Νίκο, όμως προς τη Ρωσία, προς τον Ντανμπάς και όχι προς την Ουκρανία, και αυτό το δείχνουν τα βίντεο και μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Και λένε χαρακτηριστικά μια κυρία η οποία λέει: από ποιον φοβάστε εκεί μέσα? Λέει: εμείς πάντα ήμασταν Ρώσοι. Και λέει: μα πώς? Δεν είναι πάντως έτσι τα πράγματα. Γιατί ένα αντίστοιχο κομβόι ή δεν είναι μόνο έτσι. Και το λέω γιατί να παρουσιάζουμε όλες τις πλευρές. Γιατί ένα άλλο αντίστοιχο κομβόι, σαν αυτό που περιγράφεις, με τον Έλληνα πρόξενο μέσα, ψάχνει ακόμα πώς θα περάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί έφυγε στην αντίθετη κατεύθυνση. Για όνομα του Θεού. Πόλεμος είναι εκεί. Και θέλω να σου πω κάτι, Δημήτρη. Θέλω να πω κάτι. Έχω βάλει λογοκρισία σε μένα και το κάνω και σε σένα όσον αφορά τον πρόξενο. Δεν θα πω τίποτα γιατί τα πράγματα. Όχι, όχι. Δεν Δημήτρη είναι μου, αν εσύ θέλει να. Όπα, ένα λεπτό. Αν εσύ θέλει να επιβάλλει στον εαυτό σου λογοκρισία, είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει, είναι κάτι που δεν μπορεί κανένα να πει όχι. Εγώ στον εαυτό μου λογοκρισία δεν θα δεχτώ, δεν επιβάλλω. Δόξα τω Θεώ, ζω σε μια χώρα που μου επιτρέπεται και σε ένα κανάλι που μου έχει δώσει την απόλυτη ελευθερία να λέω τη γνώμη μου. Έτσι. Καμία λογοκρισία. Πόλεμος του Πούτιν. Τότε να το πούμε. Ναι, πόλεμος του Πούτιν. Φωνικά. Να το πούμε τότε. Η λογοκρισία η δικιά μου είναι για τη χώρα μου. Δεν έχει να κάνει. Δημήτρη, αν έχεις κάτι μου να πεις που είναι πληροφορία και διασταυρωμένο και όχι ρώσικη προπαγάνδα που έχουμε πραγματικά φρίξει με αυτά που ακούμε, να το πεις. Αλλά μην είναι ρώσικη προπαγάνδα. Εγώ ο βρώμικος πόλεμος. Εγώ σαν ανταποκριτής δεν κάνω προπαγάνδα. Εγώ σου λέω το εξής. Είδα σήμερα, υπάρχουν βίντεο που βγάζουν παιδάκια κάτω από το υπόγειο του θεάτρου στη Μαριούπολη. Ναι. Και αυτοί που τα βγάζουν, ξέρεις ποιοι είναι? Ποιοι? Τσετσένοι. Ναι. Είδα ανθρώπους οι οποίοι και στο προηγούμενο κομβόι που ήταν και ο πρόξενος μέσα έφυγαν και τους βοήθησαν, ξέρεις ποιοι? Τσετσένοι. Απελευθερωτές είναι οι Τσετσένοι, Δημήτρη. Αυτό που πήγα να σου πω προχθές και με έκοψε. Δημήτρη, δεν θέλω να διαφωνήσουμε πραγματικά, γιατί θα διαφωνήσουμε πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια χώρα, η Ρωσία, που κάνει ένα πόλεμο, που βομβαρδίζει παιδιά, που σήμερα το πρωί, δεν στέκεσαι σε αυτό, χτύπησε ένα ακόμα κτίριο κατοικίες στη Μόσχα, στο Κίεβο, συγγνώμη. Το ίδιο έκανε και χθες και προχθές το πρωί. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί και κρατιέμαι τόσες μέρες, αλλά επειδή το ξαναδέτησα θα το πω. Δεν μπορεί εμείς ως Έλληνες, να λέμε ότι γίνεται αυτός ο πόλεμος εκεί επειδή μένουν Ρωσόφωνοι. Γιατί νομιμοποιούμε κάποιους, Δημήτρη, που μπορεί να πάνε σε περιοχές που μένουν μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, Έλληνες πολίτες, αλλά ανάμεσά τους υπάρχουν κάποιοι προβοκάτορες που λένε και για εθνική ταυτότητα, και να λέμε τότε ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο σύγχρονος κόσμος. Όχι, όσες μαρτυρίες, όχι λοιπόν. Υπάρχουν από την πόλεμο σε ξένη χώρα κάνει ο Πούτιν. Τα σύνορα είναι κατοχυρωμένα. Και είμαστε Έλληνες, μην το ξεχνάμε αυτό, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Δεν μπορούμε δηλαδή να παίζουμε το παιχνίδι αυτό εκεί, όταν στην πόρτα μας έχουμε τον Ερντογάν, που έχει τα ίδια μυαλά. Εσύ το είπες προηγουμένως ότι από αυτό κερδίζει ο Ερντογάν, ο οποίος πάει και στείνει στη θέση του. Σκέψου το λίγο, και εσύ λοιπόν. Εγώ το είπα, σκέψου το λίγο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι τρεις μεγάλες αλυσίδες ρωσικές οι οποίες πάνε και πιάνουν τη θέση του McDonald's. Όχι όλες, αλλά ένα κομμάτι της αγοράς. Και ένα άλλο θα το πάρει δυστυχώς η Τουρκία, γιατί το θέμα είναι ότι η Τουρκία γιατί είναι ο φίλος του πολέμαρχου. Όχι. Όχι. Είναι φίλος και του Ζελένσκι. Ναι, είναι όντως. Με συγχωρείς. Οι Ρώσοι, θα σου πω την είδηση την εξής. Οι Ρώσοι κάθε μέρα που δίνουν ανακοινώσεις στο Υπουργείο Άμυνας βγάζουν ότι εκτός από αυτά που χτύπησαν 1, 2, 3, 4, 5 και κάθε μέρα 2-3 Μπαϊρακτάρ. Λοιπόν. Μέχρι τώρα ο Ερντογκάν στέλνει Μπαϊρακτάρ με αεροπλάνα στην Πολωνία και από εκεί μπαίνουν μέσα με έναν τρόπο και συνεχίζει και εφοδιάζει την ουκρανική αγορά μέχρι τώρα. Το καταλαβαίνετε. Και αυτά τα διαλύει η ρωσική αεροπορία.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ο Ερντογκάν παίζει τα παιχνίδια του. Το θέμα είναι το εξής. Ο Ερντογκάν τα παίζει καλά, να το ομολογήσουμε. Μια χαρά τα παίζει. Το θέμα είναι να μην του στρώνουμε το χαλί εμείς. Γι' αυτόν τα παίζει πολύ καλά. Το θέμα είναι να μην του στρώνουμε εμείς το χαλί, Δημήτρη, γι' αυτό με βλέπεις αυτή την κατάσταση μερικές φορές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για απελευθέρωση περιοχών με σύνορα, γιατί στρώνουμε χαλί στον Ερντογκάν. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ χαλί δεν στρώνω σε κανέναν. Ο Ερντογκάν χθες που μίλησε με τον Πούτιν. Τον ευχαρίστησε γιατί ο Πούτιν τον βοήθησε να βγάλει γύρω στους 300 Τούρκους που βρισκόταν στη Μαριούπολη και στην περιοχή προς τη Ρωσία, βέβαια. Πάμε παρακάτω, πρέπει να πάμε σε άλλο θέμα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.